much can you see here? How's the tie? Hey. Look, you know what? This thing has changed so many times, I'm just reading what you want me to read. Ah! Every one of you should feel confident and proud. Our firm is strong today, and we will emerge from this cycle even stronger. Τι κοιτάτε, δεν είναι κάποιος διάσημος, άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους είναι. Με αυτά τα λόγια, το 2008, οι αστυνομικοί έδιωχναν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της Lehman Brothers στο Μανχάτεν της Νέας Υόρκης. Χιλιάδες εργαζόμενοι εγκατέλειπαν το κτίριο, κουβαλώντας σε κυβότια τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι τίτλοι τέλους είχαν πέσει για την τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 158 χρόνια ιστορίας. Τη σκανδάλη τράβηξαν ο Υπουργός Οικονομικών Χένρι Πόλσον μαζί με τον κεντρικό τραπεζίτη Μπεν Μπερνάνκι, όταν είπαν όχι, δεν θα σώσουμε ακόμη μία τράπεζα. Όταν η Λίμαν κατέβασε ρολά, 25.000 άνθρωποι έμειναν στον δρόμο. Στις αρχές της χιλιετίας, η αγορά κινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ακαταμάχητη. Οι τιμές σκάλπαζαν και τα νοικοκυριά, οι τράπεζες και οι επενδυτές εισόρευαν χρέη. Νέα προϊόντα έκαναν την εμφάνισή τους, όσο πιο εξωτικά, τόσο πιο ελκυστικά στα μάτια των μεθυσμένων από τα κέρδη επενδυτών. Το 2007 εμφανίστηκαν οι πρώτοι τριγμοί στη στεγαστική αγορά. Δύο φαντς κατέρευσαν, αλλά και πάλι, στις αρχές του καλοκαιριού του 2008, κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τι θα επακολουθήσει. Η Lehman Brothers μας έδειξε ότι κανείς δεν είναι πολύ μεγάλος για να πτωχεύσει. Η κατάρρευση του Αμερικανικού κολοσσού ήταν η σπίθα που άναψε την πυρκαγιά της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008. Ξεκίνησε από την αγορά κινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε τον Ατλαντικό και χτύπησε την Ευρώπη. Τα πιο ευάλωτα ήταν τα υποχρεωμένα κράτη, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και φυσικά Ελλάδα. Οι επενδυτές αποφάσισαν να τιμωρήσουν το υπέρογκο χρέος και η χώρα μας βρέθηκε σε μια δεκαετή κρίση και τρία μνημόνια. Ο τότε διοικητής της Fed, Ben Bernanke, ήταν καθησυχαστικός. Τα προβλήματα ήταν περιορισμένα, έλεγε, και δεν υπήρχε κίνδυνος η κρίση να διαδοθεί. Η ιστορία έδειξε ότι η κρίση δεν εξαπλώθηκε μόνο στην αμερικανική οικονομία, αλλά και σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν πήραμε το μάθημά μας από την κρίση. Σε κάποιο βαθμό ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτσι ρυθμισμένος ο χώρος ώστε να αποφεύγονται καινούργιες κρίσεις. Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές, αντιμετωπίζουμε καινούργιες ιδέες και προϊόντα τα οποία δεν ξέρουμε τι συστημικούς κινδύνους μπορεί να κρύβουν. Αναφέρομαι σε κρυπτονομίσματα, σε τεχνολογίες που λειτουργούν με άειλο χρήμα, τα οποία πιθανόν να έχουν κάποια ρίσκα τα οποία οι αγορές αυτή τη στιγμή είτε δεν τα αντιλαμβάνονται είτε τα θεωρούν ακόμα ότι είναι σε στάδιο το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστούν. Κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές πήραν πρωτοφανή μέτρα όπως ο μηδενισμός των επιτοκίων και το φθηνό χρήμα που πλημμύρισε τις κεφαλαιαγορές. 10 χρόνια μετά, η αμερικανική οικονομία έχει επιστρέψει σε ισχυρή ανάπτυξη και η Wall Street καλπάζει. Την ίδια ώρα, η Ευρώπη πασχίζει να σταθεί στα πόδια της, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποσύρει τα έκτακτα μέτρα στήριξης στο τέλος του έτους. Ανησυχίες όμως προκαλεί το πρόσφατο ράλι στη Wall Street και κατά πόσο μπορεί να πυροδοτήσει μια νέα κρίση. Την τελευταία δεκαετία, η Wall Street έχει σημειώσει το μακροβιότερο ράλι στην ιστορία της. Όπως μας εξηγούν οι χρηματιστές όμως, αυτό που βλέπουμε δεν είναι αναγκαία φούσκα. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στους κολοσσούς της Silicon Valley, όπως Google, Facebook, Apple και Netflix, που αξίζουν μαζί σήμερα 3-3 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η μείωση της φορολογίας από την κυβέρνηση Τραμπ εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τα κέρδη των αμερικανικών εταιριών. Τις αγορές τις κυβερνά ο φόβος ή η απληστία. Ο φόβος ανάγκασε τα κράτη να οχυρωθούν απέναντι στην απληστία. Επέβαλαν αυστηρότερους κανόνες στη λειτουργία των αγορών, ενίσχυσαν τα κεφάλαια των τραπεζών, περιόρισαν τις φούσκες. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί όμως ότι η απληστία δεν θα πάρει ξανά το πάνω χέρι, οδηγώντας σε νέες περιπέτειες στα κράτη και προπαντός στους λαούς. All right. Thank you all.